και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαιτέρως προβληματισμένοι δηλώνουν το τελευταίο διάστημα οι πολίτες, αφού πέρα από τον αόρατο εχθρό της πανδημίας, βλέπουν τώρα πια στην καθημερινότητά τους και τις συνέπειες της ακρίβειας να συρρυκνώνουν το εισόδημά τους. Υπό τη δαμόκλειο σπάθη της ακρίβειας και της πανδημίας, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να βρει νέους τρόπους επέκτασης των μέτρων στήριξης προς τους πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, της θέρμανσης και της βενζίνης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και περαιτέρω μείωση του ένφια. Όσον αφορά τις εξελίξεις της πανδημίας τώρα, υψηλός παραμένει καθημερινά ο αριθμός των κρουσμάτων, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε διαρκή πίεση και παρά τα θετικά σενάρια που ακούγονταν το τελευταίο διάστημα ότι το τέλος της πανδημίας θα έρθει μέσα στον Απρίλιο, οι ειδικοί προβλέπουν ότι αργεί η αποκλιμάκωση της πανδημίας αφού παρατηρήθηκε νέα διασπορά κρουσμάτων και επιβράδυνση του ρυθμού εμβολιασμών. Για όλες αυτές τις τρέχουσες εξελίξεις θα συνομιλήσουμε με πολίτες της Σάρτας. Ακολουθήστε μας γιατί ο λόγος ανήκει στους πολίτες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βλέπω τσάντες στα χέρια σας με ψώνια. Λίγα ψώνια γιατί έχουμε μεγάλη ακρίβεια. Οι άντρες μας έχουν αγανακτήσει. Πόσα να δώσουν και τι να κάνουν για τα νοικοκυριά, πού να πληρώσουν. Παντού είναι ακρίβεια. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τα βγάλουμε πέρα με τα παιδιά μας. Τα πάντα προσπαθούμε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Το οικογενειακό τραπέζι είναι πιο λιτό το τελευταίο διάστημα. Το τραπέζι τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ λιγοστό, πιο λίγα τα πάντα στο τραπέζι και τους καλεσμένους πια δεν μπορούμε να καλέσουμε σε γιορτές, για ένα φαγητό δεν μπορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω, οι άντρες μας πάντως είναι αγανακτισμένοι. Κάθε μέρα και μας φωνάζουν λιγότερα λεφτά να ψωνίζετε. Για μας τις γυναίκες δεν μας δίνουν ούτε για τα μαλλιά, ούτε για τα νύχια, για τα προσωπικά μας. Δεν μας δίνουν τίποτα. Λέει καθίστε όπως είστε, όπως ήσταν στα νιάτα σας όμορφες. Να υποθέσω λοιπόν ότι εσείς δεν εργάζεστε, ούτε παίρνετε κάποια σύνταξη, ότι ο σύζυγος σας στηρίζει. Εγώ ναι, κάπου και που εργάζομαι λίγο, από εδώ και από εκεί διάφορες δουλίτσες. Δεν είναι το καθημερινό, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Για τις αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, της βενζίνης, τι έχετε να δηλώσετε? Έχω να δηλώσω, έχουν πάει στα ύψη. Μάλλον κάτι κάνουν τώρα τελευταία, θα μειώσουν λίγο τις τιμές, γιατί ο κόσμος δεν θα πηγαίνει πουθενά. Θα είναι κλεισμένοι στα σπίτια του, στο αυτοκίνητο, δεν θα το ξεκινάνε καθόλου. Πολύ ελάχιστα. Δεν θα μπορούν να πάνε μακρινές αποστάσεις, μόνο τις κοντινές. Ναι. Και έτσι η χώρα μας θα παραλύσει. Δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ψάχνει το τελευταίο διάστημα να βρει τρόπους επέκτασης των μέτρων στήριξης προς τους πολίτες. Νιώθετε ότι και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και περαιτέρω μείωση του ένφια. Ναι. Νιώθετε λοιπόν ότι γίνονται προσπάθειες που θα δώσουν ανάσα στους πολίτες ή είναι επιφανειακές οι προσπάθειες αυτές? Χωρίς αντίκρισμα. Ναι, εγώ νομίζω αυτά που λέτε, ότι υπάρχει μια θέληση, μια προσπάθεια μεγάλη, αλλά πρέπει και εμείς οι υπόλοιποι να βάλουμε ένα χεράκι, να βοηθάμε τις καταστάσεις, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει μεγάλη υπομονή. Θέλει μεγάλη υπομονή και πιστεύω κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η ακρίβεια ταλανίζει τους πολίτες, το σχόλιο σας. Εννοείται ότι δεν χρειάζονται και πολλά σχόλια. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πάσχουμε από αυτό το πράγμα. Τι επιπτώσεις έχετε δει εσείς στο εισόδημα του νοικοκυριού σας? Πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις, να πούμε. Χαρακτηριστικά. Βλέπω την τσέπη μου που δυστυχώς δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Τι άλλο να σας πω.
Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, τη βενζίνη, τη θέρμανση, πώς τα αντιμετωπίσατε το τελευταίο διάστημα και πώς συνεχίζετε να τα αντιμετωπίζετε? Με δυσκολία, με μεγάλη δυσκολία. Και όταν σπουδάζεις και κανένα δύο παιδιά όπως εγώ, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Παρότι που δουλεύουμε πάρα πολύ σαν τα σκυλιά, δύσκολα τα βγάζουμε πέρα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έχετε παρατηρήσει εσείς το εισόδημα του δικού σας νοικοκυριού? Στα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα φθηνά. Λαϊκή να πας, στο φούρνο να πας, όπου και να πας, ρεύματα να πας, πετρελαία να πας, όπου και να πας, το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει φθηνή από πουθενά. Τι άλλο να κάνω Έλληνας? Στο σπίτι, ένα καφενείο και αυτό αν θα βγει, και αυτά και στο καφενείο ακόμα έχουν ακριβήνει τα πάντα. Καφέ να πιεις, τσάι να πιεις, ό,τι και να πιεις, έχουν πάρει όλα επάνω. Τι φθήνια, υπάρχει φθήνια? Όλα ξεκινάνε με ακρίβεια. Τι φθήνια, δεν υπάρχει τίποτα φθήνια? Όσον αφορά την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, πόσο λογαριασμός, το πούμε, πληρώνατε πριν από ένα χρόνο και πόσο πληρώνετε τώρα? Εμείς το προηγούμενο δίμηνο πληρώναμε γύρω στα 130 ευρώ και τώρα που μας ήρθε το, όχι το καθαριστικό, το έναντι, μας ήρθε 360 ευρώ. Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό που μας έχουν δηλώσει και άλλοι πολίτες για διπλασιασμό της τιμής. Μιλάμε και 130 με 360. Αυτό τι είναι? Ούτε 200% είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό? Υπάρχει φθήνια, τι φθήνια είναι? Ο κόσμος πού να αντιπεξέλθει? Άλλος 500 ευρώ, άλλος 700, άλλος 300, πού να βγαίνει ο κόσμος? Μόνο το ρεύμα να πληρώσει είναι τελειωμένος. Σας βλέπω αγανακτισμένο και δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω τους χειρισμούς της κυβέρνησης το όλο αυτό θέμα εν μέσω πανδημίας, πώς τους κρίνετε? Μηδέν. Η κυβέρνηση είναι μηδέν. Ό,τι και να πούμε, η κυβέρνηση δεν βοηθάει πουθενά. Τάχα δήθεν, κι όλο δίνει, τι δίνει, σε ποιον δίνει? Εγώ δεν βλέπω να δίνει τίποτα. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Και τα μέτρα που ανακοινώνονται κατά καιρούς για στήριξη των πολιτών, τα νιώθετε επιφανειακά και όχι? Δεν βλέπουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν βλέπουμε, τίποτα, δεν βλέπουμε τίποτα. Ένα μηδέν. Αυτό βλέπω ο Έλληνας. Τι να δει, τίποτα δεν βλέπει. Κύριε Καρπάζη, ευτυχώς μας είπαν ότι δεν τα φτύνουν αυτά για να πληρώνουν πολλά οι πλούσιοι. Έτσι μας είπε ο άλλος χθες. Είπε ότι δεν κατεβάζει το φόρο κατανάλωσης, ναι, γιατί είναι μικρό το ποσοστό από τη φτωχολογιά. Πληρώνουν, θα πληρώσουν οι πλούσιοι. Χτύπησε το κεφάλαιο χθες. Θα δεν ντρέπονται λίγο. Όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, βενζίνη. Όλα πήγαν απάνω, βενζίνη. Το ρεύμα διπλάσιο από ό,τι πληρώναμε. Πόσο πληρώνατε πριν από ένα χρόνο? Πριν από ένα χρόνο, πέραμε και από το καλοκαίρι. Πλήρωνα το τετράμινο γύρω στα 140 ευρώ. Το τετράμινο. Το τετράμινο. Και τώρα πληρώνω 230. Διπλάσια. Διπλάσια. Τα βγάζετε πέρα, να ρωτήσω απλά και λαϊκά. 700 ευρώ σύνταξη παίρνω. Βγαίνουν πέρα. 700 ευρώ σύνταξη παίρνω. Όχι για κατάντια μας. Σφυράμα διάφορα. Είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να έχει καταχαντακώσει τον κόσμο όλων εδώ πέρα? Καλά δεν σέβονται τίποτε. Έρχεται να πάρει ένα ευρώ και την κυνηγάνει και όλα να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει. Μόνο ακρίβεια. Τι να σας πω. Τι επιπτώσεις της ακρίβειας βλέπετε στην καθημερινότητά σας και στο εισόδημα του νοικοκυριού σας? Ψυχολογική κατάρρευση. Πάει ο κόσμος, είναι στα ψυχιατρία. Δεύτερον, τα παιδιά τους δεν έχουν να τα προωθήσουν στην κοινωνία μέσα. Από μόνος η οικογένεια. Σοβαρά μιλάτε? Να τα πείτε τη Μητσοτάκη. Και το κάθε Μητσοτάκη. Και όσον αφορά τις επιπτώσεις στο εισόδημα του νοικοκυριού σας, ηλεκτρικό ρεύμα, πληρώσατε κι εσείς το διπλάσιο, όπως μας λένε και άλλοι πολίτες, σε σχέση ακόμη με... Ακόμη δεν ήρθε το διπλάσιο. Ακόμη δεν ήρθε. Θα έρθει όμως. Οπότε... Τι θα γίνει δεν ξέρω. Να είσαι αρρώστος, να είσαι μεγάλους ανθρώπους να περιθάλπεις, φάρμακα στα ύψη, η συμμετοχή 50 ευρώ για 5 φάρμακα, πώς θα ζήσει ο κόσμος? Τι να σου πω παιδάκι μου, τι να σου πω. Και το χειμώνα πώς τον αντιμετωπίζετε?
Εμείς έχουμε καλοριφέρ. Λοιπόν, αλλά με μέτρο. 400 λίτρα να περάσει το χειμώνα. Είναι δυνατόν. Αρρώστησαν πνευμονίες, αρρωστήσαν ο κόσμος, είναι χάλια. Νοσοκομεία κατέρευσαν. Κατέρευσαν τα νοσοκομεία. Είμαι νοσηλεύτρια, δούλεψα τόσα χρόνια, αυτήν την κατάντια δεν έχω δει. Λοιπόν, φωνάξτε, έχετε αγώνα μπροστά, είστε νέοι, γιατί εμείς τέλος. Πόσο τα παιδιά μας τα βοηθάμε, αυτό, τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι. Να υποθέσω από τα λεγόμενά σας ότι τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την ακρίβεια και την πανδημία τους θεωρείτε λανθασμένους. Τι τα θεωρώ. Τι τα θεωρώ. Κατάρρευση του συστήματος υγείας. Το πήραμε είδηση ή δεν το βλέπετε. Πηγαίνετε στα νοσοκομεία να δείτε. Κατάρρευση. Φεύγουν οι γιατροί. Έχουμε κάνει επανειλημμένους ρεπορτάζ και φαίνεται και λόγω της πανδημίας ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε διαρκή πίεση. Όχι μόνο πίεση, δεν υπάρχει σύστημα υγείας. Πάει το σύστημα υγείας. Σε προωθεί να κάνει μια επέμβαση ιδιωτικό. Πώς θα τα πληρώσει ένας καρδιοπαθής. Πώς στεφανιά νόσο και πρέπει να χειρουργηθεί. Δεν έχω λέει και πεθαίνει. Και γράφουμε κορονοϊός. Κορονοϊός, πεθαίνει από έμφραγμα. Δεν έχει δυνατότητα να πάρει τα φαρμακά. Δεν έχει. Λοιπόν, κατά τα άλλα πρόστιμο στους που δεν εμβολιάζονται. Είναι κατάσταση αυτή. Άρθει με το ζόρι να σε εμβολιάζουμε σπίτι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τόσο πρεμουρά. Δώσε μια άλλη αυτή εξήγηση στους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Γιατί πρέπει να γίνει το εμβόλιο, γιατί εκείνο. Να πάει ο οικογενειακός γιατρός να ενημερώσει τον παππού. Μηδέν. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες επιθούς τόσο ικανοποιητικές όσο θα έπρεπε. Καμία προσπάθεια. Καμία προσπάθεια. Ένας μεγάλος άνθρωπος θέλει άλλη μεταχείριση. Θέλει ψυχολογική στήριξη. Να το δώσει, ποιος θα τα δώσει. Ποιος. Δεν υπάρχουν οι γιατροί, δεν πάνε. Και μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά την ακρίβεια. Το οικονομικό επιτελείο... Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να βρει τρόπους επέκτασης των μέτρων στήριξης προς τους πολίτες και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και περαιτέρω μείωση του έμφυα. Θεωρείτε ότι τα μέτρα αυτά είναι ικανοποιητικά ή είναι στάχτη στα μάτια. Τι μείωση του έμφυα, ποια είναι η μείωση του έμφυα. Αυτό πιάνει έναν φτωχό και πιάνει ένα μεγάλο που δεν έχει που να τα βάλει. Το ίδιο είναι. Να ελαφρυνθούν αυτοί που δεν έχουν. Που παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη να πάρουν τα φαρμακά τους και να επιβιώσουν. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Δουλέψαμε χρόνια στα νοσοκομεία αυτό το πράγμα και αυτή την κατάντια δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Να μην πω τίποτα παραπάνω διότι... Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλό κουράγιο και αντισταθείτε γιατί έχετε αγώνα. Εμένα ατομικά επειδή έχω δουλέψει στη Γερμανία δεν με... εντάξει. Τα κουτσοβουλεύω τώρα. Ο κόσμος ναι, φωνάζει ότι έχει ακρίβεια τώρα που βγήκε πέρα. Καλημέρα, δεν το τι να σας πω. Τις επιπτώσεις της ακρίβειας το τελευταίο διάστημα στο εισόδημα του νοικοκυριού σας πώς τις κρίνετε. Μου σου είπα εγώ παίρνω 5 δεκάρι σύνταξη από Γερμανία και έτσι τα βουλεύω τώρα που βγήκε πέρα. Εντάξει. Δεν έχω... Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και σαν φοιτήτρια είναι ότι πλέον και αφού έχουν ανεβεί οι τιμές και στα σούπερ μάρκετ και γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα του πρωτογενή παράγοντα είναι πολύ πιο δυσμενείς για μας και για τις οικογένειές μας. Ιδιαίτερα τώρα που οι δικοί μου έχουν να συντηρήσουν το σπίτι το δικό μας κάτω στην περιοχή από που είμαι και εδώ πέρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό. Φοιτήτρια, σε ποιο τμήμα αν επιτρέπετε? Στο τμήμα γεωπονίας. Εδώ στην Άρτα. Ναι. Ωραία. Νοικιάζεις σπίτι ή μένεις στην εστία? Νοικιάζω. Νοικιάζεις σπίτι. Οι γονείς σου το τρέχον διάστημα πώς αντιμετωπίζουν, όπως λες, τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από το να σπουδάζουν και ένα παιδί? Κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν σε μένα ότι δεν θα στερηθώ κάτι. Η μητέρα μου σαν συνταξιούχος παίρνει την κατώτατη σύνταξη που με το ζόρι βγαίνει σε κάποια πράγματα. Στην ουσία ο πατέρας μου είναι αυτός που μας συντηρεί λίγο περισσότερο, βοηθάει πολύ περισσότερο, οπότε... Είναι οι παραδοσιακοί γονείς που στερούνται οι ίδιοι, προτιμούν να στερηθούν οι ίδιοι αλλά να δώσουν στο παιδί τους το καλύτερο?
Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ επειδή δεν θέλω να τις επιβαρύνω, σε όσα χρόνια ήμουν φοιτήτρια προσπαθούσα να βρίσκω κι εγώ κάποιες δουλειές, κυρίως σε σεζόν, για να μπορώ να ελαφρύνω λίγο οικονομικά τους δικούς μου. Part-time jobs. Ναι, ναι, ναι. Part-time, κυρίως service σε καφετέριες, σε μαγαζί με φαγητά, τέτοια πράγματα. Οπότε το τρέχον διάστημα να υποθέσουμε ότι πάλι έχεις βγει στην αναζήτηση για εργασία. Όχι, τώρα δεν έχω ψάξει για εργασία, επειδή τελειώνω, έχω αφοσιωθεί να πάρω το πτυχίο μου και με το που τελειώσω ευελπιστώ τουλάχιστον να μπορέσω να βρω άμεσα δουλειά πάνω σε αυτό που σπουδάσει. Για να στηρίξεις την οικογένεια. Όχι τόσο για να στηρίξω την οικογένεια, να ανεξαρτητοποιηθώ εγώ σαν άτομο, να μπορέσω να κάνω το δικό μου ξεκίνημα, για να δω πού θα με οδηγήσει όλο αυτό. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τις εξελίξεις της πανδημίας, πώς τις κρίνεις? Αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων καθημερινά, υπήρχαν κάποια θετικά σενάρια ότι θα έρθει το τέλος της πανδημίας μέσα στον Απρίλιο. Τελικά οι ειδικοί προβλέπουν ότι η αποκλιμάκωση της πανδημίας θα αργήσει περισσότερο, αφού παρατηρείται και νέα διασπορά κρουσμάτων. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με έναν ζωντανό οργανισμό, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Ιδιαίτερα όταν έχουμε δει ότι αναπτύσσουν ανθεκτικότητα ή γενικότερα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα δούμε πού θα οδηγήσει. Κάποια στιγμή έχει δείξει και η ιστορία ότι οι πανδημίες τελειώνουν. Τώρα το πότε θα δείξει και από εμάς τους ίδιους. Πώς θα το διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι, πώς θα θελήσουν να εμβολιαστούν. Εσύ έχεις εμβολιαστεί? Είμαι πλήρως εμβολιασμένη, έχω νοσήσει κιόλας. Οπότε, ναι, τώρα θα δείξει. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, μιας που είσαι νέος άνθρωπος. Τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, πώς τα κρίνεις? Όσον αφορά την εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα. Δεν το θεωρώ δίκαια. Δηλαδή, θεωρώ ότι διαχειριστικά η κυβέρνηση εξ αρχής δεν ακολούθησε σωστά πράγματα και να βοηθήσει τον κόσμο, να τον οθήσει με πολύ όμορφο και σωστό τρόπο να θελήσει να εμβολιαστεί. Ίσα-ίσα εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι ίσα-ίσα τους έχει στρέψει εναντίον της. Οπότε, και πώς μάλλον αυτό τώρα που έχουν κάνει με τους ανεμβολίαστους, είναι για μένα τουλάχιστον απαράδεκτο, θα τολμήσω να πω. Να αγορά, γιατί είχα πρόβλημα υγείας και τώρα, αλλά εντάξει, δεν έχω ελέγξει πολύ, να σας πω αλήθεια. Στο σούπερ μάρκετ φάγκαν πολύ ακριβά. Στο σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, της βενζίνης. Άνοιξε ακόμη, τώρα θα δούμε. Τώρα θα δούμε. Είναι ακριβά, τι να κάνουμε. Η ακρίβεια ταλανίζει τους πολίτες, το σχόλιο σας. Είναι μεγάλο λάθος αυτό, ο κόσμος υποφέρει πάρα πολύ. Δεν ξέρει τι να ψηφίσει, δεν ξέρει τι να κάνει από εδώ και από εκεί, τρέχουν από εδώ, ο άλλος από εδώ, σαν τρύλιπανε όλοι να πούμε, δεν βρίσκουν καμία άκρη. Έχουν δηλαδή τον κόσμο, τον έχουν κάνει, τι να πω, ποδήλατο. Ποδήλατο. Δυσκολευόμαστε με τις εξελίξεις όσον αφορά τον κορονοϊό, με τις μάσκες, τα εμβόλια και όλα αυτά. Λίγο ναι, και ειδικά τις προηγούμενες μέρες που είχε και πολύ κρύο και έπρεπε να αφήσουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Αλλά, εντάξει, πιστεύω τώρα δεν είναι όπως στις αρχές. Ωραία. Το εμβόλιο εσείς το έχετε κάνει? Εγώ όχι, επειδή είχα νοσήσει πριν λίγο καιρό και θα το κάνω πιο μετά. Ωραία, οπότε έχεις την πρόθεση να το κάνεις? Ναι. Ωραία. Εσύ? Εγώ και εγώ στην ίδια τάξη πάμε. Δεν το έχω κάνει ακόμα το εμβόλιο, γιατί μόλις νόσησα, βγήκα από καραντίνα. Σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ. Αυτά. Ωραία. Οι γονείς σας τι σας λένε πάνω στο θέμα αυτό της πανδημίας? Φοβούνται, ανησυχούν? Έχετε σταματήσει να πηγαίνετε σχολείο όπως πηγαίνατε παλιότερα? Δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει τις απουσίες σας ή πάτε κανονικά? Εγώ όχι, δεν τις έχω χρησιμοποιήσει. Οι γονείς μου δεν φοβούνται τόσο, επειδή έχουν κάνει και έτσι 3 δόσεις. Ναι, δεν πολύ φοβούνται, ούτε κι εγώ είναι αλήθεια, επειδή τώρα πριν λίγο καιρό νόσα. Ναι. Τις δραστηριότητες σου τις συνεχίζεις κανονικά, κάποια αθλήματα? Ναι, το μπάσκετ. Εσύ? Κι εγώ, ναι, μια χαρά, το ποδόσφαιρο, τα μαθηματικά και όλα αυτά, τα φροντιστήρια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μπαίνετε στο... Κρύβεια και πανδημία, πώς τις κρίνετε?
Ακρίβεια είναι. Τι να πούμε, δεν λέμε και τίποτα. Υπομένουμε να δούμε τι θα κάνει το κράτος. Το κράτος, λέει, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να βρει νέους τρόπους, νέα μέτρα για στήριξη, ναι, των πολιτών. Μακάρι. Το κράτος. Ψέματα. Α, τι λέει, όλο ψέματα λέει. Κάνει τίποτα από αυτά που λέει. Είδες εσύ να κάνει τίποτα. Σε ποιο... Σε όλους τους τομείς. Είναι να φύγουν από εκεί. Να έρθουν άλλοι. Εσείς να υποθέσω είστε συνταξιούχος. Συνταξιούχος είμαι. Αισθάνεστε ότι έχει αυξηθεί περισσότερο τι από όλα τα αγαθά. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα όλα. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει αυξηθεί. Και τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την πανδημία, πώς τους κρίνετε, σωστούς ή λανθασμένους? Τι να κάνουν, ό,τι μπορεί κάνουν. Τι να κάνουν για την πανδημία? Γιατί η έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών σήμερα είναι δυσαρεστημένοι όσον αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Καλά είναι, όλος ο κόσμος δυσαρεστημένος είναι. Πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά την ακρίβεια και την πανδημία, σωστούς ή λανθασμένους? Μας βούλεξαν, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τι άλλο να πούμε. Συνταξιούχος να υποθέσω. Τι, μας έκοψε τα δώρα, μας έβαλε έμβια στα σπίτια. Τι άλλο μας έκανε. Μας έκοψε τους μισθούς. Ό,τι χειρότερο υπήρχε. Τώρα έβαλα αυξήσεις 20% στα είδη. Από πού τα πληρώσουμε. Παίρνουμε τίποτα παραπάνω. Μας έδωσε τίποτα. Μην τα πληρώσουμε το 20% σε όλα τα είδη. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, αύξηση πώς αντιμετωπίζετε το χειμώνα? Μόλις οικονομίες. Μία βάζουμε το τζάκι, μία βάζουμε τη θερμική κουβέρτα, λίγο του καλοριφέρ. Λίγο του καλοριφέρ. Τα ακούει με σιτάξια, δεν τα ακούει. Όσον αφορά την πανδημία, οι ειδικοί προβλέπουν ότι τελικά δεν θα έρθει πολύ σύντομα το τέλος της πανδημίας. Αυτό πρέπει να προσέχουμε μόνοι μας. Αυτό είναι πράγμα που πρέπει να το προσέχουμε μόνοι μας. Πρόβλημα μεγάλο. Έχετε εμβολιαστεί εσείς? Ναι, όλα. Τρεις δόσεις, πλήρως εμβολιασμένοι. Εντάξει, πλήρες. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τις όλες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα πώς τις κρίνετε? Υπό τη δαμόκλειο σπάθη και της πανδημίας και της ακρίβειας οι πολίτες. Καμία καλύτερη, όλο χειροτερεύομαι. Κάθε μέρα χειροτερεύομαι. Αυτά τα ξέρω όλος ο κόσμος. Δεν τα λέμε. Παιδιά έχετε? Δύο κορίτσια. Εργάζονται, έχουν τις οικογένειές τους. Ναι. Πώς βλέπουν λοιπόν οι νέοι άνθρωποι την ακρίβεια και την πανδημία? Αυτοί θα το πούν. Εγώ τι να πω. Είτε συνήθως ξέρετε, τα βάρη πέφτουν και στους γονείς. Φαντάζομαι ζητάνε χρηματοδότηση, να το πω όμορφα. Συνήθως. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τα κόμματα μιλάμε και μετά ήρθαν όλα τα άλλα. Διότι όλοι από τότε που θυμάμαι εγώ, δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα άλλος άνθρωπος εκτός Μητσοτάκης και Καραμαλής. Κανένας άλλος. Από το ένα το κακό στο χειρότερο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ο πατέρας σου δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Έχει πεθάνει. Τότε έπαιρνε 300 ευρώ. Αυτά τα 300 ευρώ ξέρει ποιος τα έχει δώσει? Ο Γιώργος Παπανδρέου. Οι άλλοι τα κόψανε και αυτά. Οι άλλοι παίρνουν, ας πούμε, σου λέει ο Μητσοτάξης κάμια βράδυ, παρακολούθα και την Αρβίλα που λέει. Δεν τα λέει έτσι στον αέρα. Ο Μητσοτάξης λέει πάει εκδρομή. Όταν λέει εκδρομή, γυναίκα του, παιδιά του, φίλοι του, συγγενείς του, όλοι οι ακτοφυλακοί τον πήραν από κοντά, πήγαν στα ξενοδοχεία που τρώει, πίν τζάπα βερισέ, κοιμάται. Και ποιος πληρών, κατάλαβε, να σε καταλάβει και εσέναν και τον κύριο και τον έναν και τον άλλον. Δεν μπορεί δηλαδή ότι θέλω εγώ θα κάνω και πέρα από εκεί τους υπουλίπους. Δηλαδή εγώ θα σου πω άλλο ένα πράγμα, δεν ξέρω τώρα αν... Εγώ θα σου πω κατάλαβω, αν μαζευτούμε όλοι οι Αρδινοί γενικά, θα πάρουμε 5 τόνους δυναμίτ, κέρατα και θα πάνε τεινάξουμε το φράγμα που παράγει το ρεύμα. Το ρεύμα δικό μας είναι. Θα μας το βάλουν αυτοί όσο θέλουν για να τρώνε και να κάνουν. Εκεί είναι η ακρίβεια, κατάλαβες. Αυτός δεν έχει ανάγκη ούτε ρεύμα πληρών,
ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εσύ κακομοίρα τα πληρώνεις. Ξύπνα, ξύπνα και μην κάνεις ούτε report, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κοίτα τα χάλια μας που μας έχουν καταντήσει. Οι επιπτώσεις, κοιτάξτε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλό. Να φτιάξουν δηλαδή ένα νόμο που θα ταιριάζει για όλους. Ή μια οικονομία που θα ταιριάζει για όλους. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο. Έτσι κι αλλιώς πάντα γίνεται αυτό. Έτσι κι αλλιώς γινόταν πάντα. Ανέκαθεν γινόταν αυτό. Δεν γίνεται το σήμερα. Απλώς κοιτάξτε, αυτό που είπαμε, ότι οι αποφάσεις που παίρνονται δεν ξέρουν τι αποφάσεις να πάρουν. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτή την απόφαση, ποια κατάληξη θα έχει. Δεν την ξέρουν. Γι' αυτό φτιάχνουν ένα νόμο και ξαναφτιάχνουν άλλο ένα νόμο για να καλύψουν τον άλλο τον νόμο, γιατί δεν ξέρουν τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Ναι. Αλλά στο ρεύμα, ναι, το έχω δει ότι πάρα πολύ ακριβό. Λογικά βέβαια, αλλά αν το συγκρίνουμε πέρυσι, μπορεί να ήταν να φτάνει στα 87-90 ευρώ κάπου εκεί. Δυστυχώς. Δεν έχουν αποδείξει ότι έχουν κάτι καλό να μας προσφέρουν. Μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει το καλό, αλλά να μην μπορεί να το κάνει το καλό. Ή γιατί δεν τον αφήνουν οι άλλοι τριγύρω, ή γιατί οι αποφάσεις που παίρνει δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλο τον κόσμο. Όλη την ανθρωπότητα δεν γίνεται, όλη την Ελλάδα. Κάποιος θα βρεθεί εκτεθειμένος σε αυτό το νόμο. Πιστεύω είναι το θέμα που απασχολεί όλους μας αυτόν τον καιρό. Όπου να ξεκινήσουμε τώρα. Από τα ρεύματα που έχουν πλησιαστεί, τριπλασιαστεί και ειδικά στις επιχειρήσεις, ας πούμε, πολύ δύσκολα. Γιατί και εγώ διατηρώ κατάστημα εστίασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Και ο κόσμος εδώ πέρα δεν περισσεύουν τα χρήματα για να ψωνίσουν. Για να πλέον έχουμε εστιάσει όλοι στα είδη πρώτης ανάγκης. Και ειδικά και στην πόλη μας, ας πούμε, και πιο μικρή πόλη, ας πούμε, από κάποιες άλλες, ας πούμε, από Γιάννενα, που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ακόμα. Θα έλεγα ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες πέρυσι με κάποιες επιστρεπτές κροταβολές, ας πούμε, που πήραμε σχεδόν όλοι. Ανακουφιστήκαμε, ας πούμε, για μια χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε στα ίδια και χειρότερα. Γιατί με τις αυξήσεις που έχουν γίνει φέτος και ειδικά στα ρεύματα, όπως προείπα και πριν, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Οι περισσότερες, δηλαδή το 70% των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και ακούγεται ότι θα κλείσουν κι άλλες. Τώρα και σαν οικογένειες, ας πούμε, εντάξει. Δύσκολα, παιδιά, δύσκολα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, δεν είμαι και εγώ αρμόδιος να το κρίνω αυτό, αλλά ας πούμε, στην περσινή χρονιά, ας πούμε, όπως είπα, πήραμε κάποια ανάσα με τα επιδόματα αυτά που δόθηκαν. Ναι. Τώρα, τη φετινή χρονιά είμαστε πάλι στα ίδια και φοβάμαι ότι θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι τα ίδια διατροφής και πώς θα τα βγάλουμε πέρα τα έξοδά μας. Άλλος έχει νίκια, ρεύματα, λογαριασμούς. Ναι. Αυτά είναι τα κύρια, ας πούμε, τώρα. Ακόμα πιστεύω. Για ένα χρόνο, δύο ακόμα, ναι. Τι θα γίνει από εκεί και μετά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, έχω και επιχείρηση που πήγα δουλεύει σε ζώων. Είναι δημοτικό, ας πούμε, το κτίριο και εντάξει, τυχάνει να έχω και μικρό ενίκιο λόγω ότι δουλεύω σε ζώων, ας πούμε. Ναι. Τώρα, οι επιχειρήσεις που είναι μέσα στο κέντρο με κάτι νίκια 3.000 και 2 και 4, πώς θα επιβιώσουν, παιδιά. Δηλαδή, και με όλα αυτά που γίνονται, ο πρώτος κλάδος που, ας πούμε, που έχει πληγεί τώρα αυτή τη στιγμή είναι η εστίαση. Μία με το τσιγάρο, μία με τα ενίκια, μία με τα πρόστιμα, μία με όλο αυτό που γίνεται με τους όρθιους, μία με τη μουσική. Δεν μπορούν να δουλέψουν και τα μαγαζιά και να βγάλουν και τα έξοδα για τα άτομα που αποσχολούν, ας πούμε, τους υπαλλήλους, το ΙΚΑ, οι ασφάλειες τρέχουν. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή χρωστάμε την ασφάλειά μας. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου, ας πούμε, να χρωστάγα ασφάλεια. Στην περσινή χρονιά, ας πούμε, χωστάω τουλάχιστον 4 μήνες ασφάλεια. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλη χρονιά, ας πούμε, να χωστάγα ασφάλεια. Περίεργα. Μες στην τάξη κρύο, τα καλοριφέρια ανάβουν και αν ανάβουν είναι κάτω από το παράθυρο, οπότε δεν. Χαμός με τα κρούσματα παντού, τα τμήματα δεν κλείνουν και κάνουμε μισή παρμένη μαθήματα. Οι κατευθύνσεις προχωράνε πολύ στραβά, γιατί όταν λείπουν οι 5 της κατεύθυνσης, κάνουν οι άλλοι 5 και μετά συνεχίζουν όσοι γυρνάνε. Και γενικότερα πολύ κακή κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη προσοχή και τα κτίρια γενικότερα είναι πολύ κακοφτιαγμένα, οπότε υπάρχουν προβλήματα. Εγώ τις μισές δεν πήγα καν γιατί ήξερα ότι δεν θα παλεύετε. Οπότε... Είμαι θετικός, εγώ πότε ήμουν καραντίνα. Εσύ? Εγώ δεν πήγα. Ούτε εσύ με το κρύο. Εντάξει, γενικότερα θέλει μία προσοχή πάνω κάτω, γιατί δεν είμαστε και μόνοι μας. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται κιόλας να μην πηγαίνουμε και συνέχεια, γιατί έχουμε και ένα όριο και πλησιάζουν και οι Πανελλήνες. Μάλιστα. Να κόψει π.χ. τις εξόδους και αυτά. Mm-hmm.
Αλλά εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο. Τρίτη ηλικίου κιόλας δεν είναι ότι είμαστε και έξω κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε ναι. Ειδικά όσοι δίνουν κιόλας. Ναι. Οπότε. Μάλιστα. Εγώ Αθήνα θα πάω. Και είναι και σίγουρο, ας πούμε. Οπότε όχι, δεν έχω σκοπό για εδώ κοντά. Εγώ Θεσσαλονίκη, κινηματογραφική σχολή. Ωραία. Και εγώ Θεσσαλονίκη θέλω, αλλά έχω και ένα ενδεχόμενο για Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, τις ασφάλειες Γιώργος Παπάς, μια εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί ως εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας, και το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο της Μαρία Ζήρα, Sigma Accounting, το οποίο εμπιστεύονται ιδιώτες και επιχειρήσεις της περιοχής μας. Γεια σας!